αντιληφθούμε την ολότητα στην οποία εμείς οι ίδιοι συμπεριλαμβανόμαστε, παρόλα αυτά παραμένουμε ανεξάρτητες ατομικότητες που επιδιώκουν ενδεχομένως το δικό τους συμφέρον, να το πω έτσι πολύ ομά. Κυρία Μίνη. Μου άρεσαν πολύ αυτά που είπε η κυρία Καραγιάννη. Νομίζω ότι και η σύγχρονη ψυχολογία ως ένα βαθμό τα επιβεβαιώνει όλα αυτά. Και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, βέβαια, να θυμηθούμε για τις δύο δυνάμεις που αναφέρει ο Εμπεδοκλής. Οι δύο δυνάμεις του σύμπαντος είναι η φιλότης, δηλαδή η φιλία, η αγάπη, και το νίκος, που είναι η φιλονικία, ο καυγάς. Και τα δύο αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε την τάση είτε να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους ή τη φύση ή οτιδήποτε μας περιβάλλει με αγάπη, ή το αντίθετο, να χτίζουμε τύχη γύρω μας, να βάζουμε το δικό μας εγώ, το δικό μας συμφέρον. Άρα, το νίκος, η φιλονικία. Και ίσως μέσα από τις μύσεις να ήταν ένας τρόπος οι άνθρωποι να προσεγγίσουν περισσότερο τη δύναμη αυτή της φιλότητας. Να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, δηλαδή, να το πούμε έτσι. Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Πάντως, εσείς προηγουμένως είπατε για την σπουδαιότητα των προσώπων τα οποία επισκέπτονταν και μιούνταν στα αρχαία μυστήρια, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν ανοιχτά. Για δώστε μου έτσι λίγο μια... Τα καβύρια. Για τα καβύρια μιλάμε πάντα. Δώστε μου λίγο μια προσέγγιση. Δεν υπήρχε ελιτίστικος χαρακτήρας στα καβύρια. Θα έλεγα ότι ούτε γιατί και αυτό. Θα λέω, συγγνώμη, ότι ούτε και στα Ελευσίνια υπήρχε. Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί εκεί, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα. Δηλαδή, για τον περισσότερο κόσμο, τους ανθρώπους που ήταν Έλληνες, Ελληνίδες, ζούσαν αυτόν τον τόπο, δεν υπήρχαν ιδιαίτεροι περιορισμοί στα Ελευσίνια. Εντάξει, να μην έχεις διαπράξει φόνο, να μην έχεις διαπράξει μίασμα ή ό,τι άλλη πράξη τέλος πάντων θεωρούνταν σοβαρή και επιλείψιμη. Αλλά πέρα από αυτό και τα Ελευσίνια ήταν σε σημαντικό βαθμό. Μπορούσε να συμμετέχει. Βλέπω όμως ότι συμμετέχει η Ολυμπιάδα, η οποία φαίνεται ότι ήταν και ιέρια. Εκεί δεν συναντήθηκε με τον Φίλιππο. Ναι. Εκεί έγινε. Εκεί. Άρα λοιπόν από εκεί μπορεί να προέκυψε ακόμη και ο Αλέξανδρος, ο οποίος μοιήθηκε και αυτός μετά. Γιατί επιλέξανε αυτές τις προσωπικότητες στα συγκεκριμένα μυστήρια και δεν πήγανε, παράδειγμα, στα Ελευσίνια, στα Μινωικά? Υπήρχαν πάνω πολλά μυστήρια. Ήταν συγκεκριμένος χαρακτήρας αυτών των μυστήριων. Θα σας πω μια σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό καθώς έβλεπα αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες που μας δείχνατε. Έχω πάει στη Σαμοθράκη. Ναι. Είναι πολύ όμορφο και πολύ επιβλητικό το τοπίο. Με το όρο Σάος. Ακριβώς. Έχει το συνδυασμό του βουνού, της θάλασσας, της βλάστησης, των τρεχούμενων νερών. Έχει κάτι απόκοσμο αυτό το νησί. Αλλά αυτές οι εικόνες μου έφεραν στο νου ένα άλλο τοπίο που μου το θύμισαν έντονα. Τους Δελφούς. Ήταν ένα άλλο πολύ σημαντικό θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας. Και είχαν, εκτός από αυτό το κοινό στοιχείο, τη φυσική ομορφιά, είχαν επίσης το άλλο κοινό, τη στρατηγική θέση. Ότι οι Δελφοί είναι στο κέντρο της Ελλάδας, άρα ήταν πέρασμα ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο. Ναι. Η Σαμοθράκη είχε επίσης στρατηγική θέση. Ήταν η πρόσβαση ανάμεσα στην κυρίως Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, τα Δαρδανέλια, Εύξηνος Πόντος. Για να το δούμε ακόμη πιο επεκταμένο, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια αλλαγή, μάλλον μια μετάβαση από την Ανατολή στη Δύση. Βεβαίως. Ήταν μια πύλη, μια δίωδος και μάλιστα οι Σαμοθρακιώτες είχαν κάνει και κτίσεις στην απέναντι ακτή της Θράκης με αποτέλεσμα να ελέγχουν το πέρασμα και από τις δύο πλευρές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα καράβια σημείο, λοιπόν, τότε δεν βγαίνανε στο ανοιχτό πέλαγος, δεν είχαν τέτοιες δυνατότητες. Έπρεπε να πάνε παραλία-παραλία και από νησί σε νησί. Άρα, νομίζω ότι η Σαμοθράκη αυτό της έδωσε ένα πολύ μεγάλο κύρος εκείνη την εποχή, ότι ήταν ακριβώς κόμβος, πέρασμα. Αυτός λοιπόν μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι αυτοί, ο Πυθαγόρας, η Ολυμπιάδα, ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος ο ίδιος, ο Κικαίρονας, επισκέφτηκαν και μοιήθηκαν στα μυστήρια αυτά. Για τους Μακεδόνες ειδικά υπήρχε και ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος, ότι ήταν μέσα στην αυλή τους. Ήταν πολύ κοντά. Δίπλα τους. Άρα τι καλύτερο για αυτούς να λαμπρύνουν και τη δική τους δόξα, κάνοντας αφιερώματα στο ιερό. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, την περίφημη θόλο της Αρσινόης, ναι, Μακεδόνισσα Βασίλισσα Αρσινόη, και ένα σωρό άλλα κτίσματα, λαμπρά γάλματα. Πλούτιζαν τον ιερό, το ιερό πλούτιζαν όμως και τη δική τους δόξα και φήμη κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε ένα... Μισό λεπτό. Γιατί? Έχουμε πάρα πολλές ενστάσεις εδώ. Τι ενστάσεις έχετε, για πείτε μου. Μισό λεπτό. Έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα γι' αυτό. Ένα λεπτό. Όμως. Μα δεν μπορεί όμως να αφήνουμε, είναι προτιμότερο να μην εξαντλήσουμε όλο, παρά να αφήσουμε, λοιπόν, κοιτάξτε, ο Φίλιππος, ναι, δεν θα μπορούσε να πάει στα Ελευσίνια. Γιατί? Δεν θα γινόταν αποδεκτός. Η Αθήνα ήταν τελεσίδικα, ναι, είχε άμεση δημοκρατία. Ο Φίλιππος
είχαν αλλάξει οι συνθήκες οι πολιτιακές στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος. Ξέρουμε ότι ο Φίλιππος δεν μπορούσε να περάσει εκεί. Δηλαδή θα θυμάστε τους φιλιππικούς, του Δημοσθένη και τα λοιπά. Ήταν μια κατάσταση. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να πάει εκεί. Από την άλλη τη μεριά... Δεν γινόταν αποδεκτός. Μου επιτρέπετε, θα γινόταν πολύ δύσκολα. Από την άλλη τη μεριά, τα καβίρια είχαν άλλη αποστολή μυητική, επιμένω εγώ σε αυτό, από ότι τα Ελευσίνια. Και του Φιλίππου η αποστολή εκείνη τη στιγμή ήταν άλλη, όπως και του Αλεξάνδρου. Ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω. Ποια είναι, πείτε το όμως σας παρακαλώ αυτό για να το καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή η αποστολή των Καβύριων είπατε ήταν... Όχι. Η αποστολή του Φιλίππου ήταν, η αποστολή των Καβυρίων ήταν να μοιήσει τον άνθρωπο στο θαύμα της γένεσης, της υπόστασης ενός όντος που ενώ είναι σύμφυτη και ταυτόσιμη υπόσταση με τα άλλα πλάσματα, εν τούτης έχει ένα διακριτικό γνώρισμα. Μπορεί να φτάσει μέσω γνώσης σε αξίες και από εκεί σε συνειδητότητα. Δεν ήταν το θείον, όπως είπε ο κύριος George, από το, ο Άγγλος, ήταν αυτό που αναζητούσαν τα μυστήρια. Ποτέ δεν αναζητούσαν τη γνώση θείου. Ήταν αυτό. Και το παράγγελμα των Δελφών, γνώριζε τον εαυτό σου, και οι Δελφοί είχαν και το Διόνυσο δίπλα, έτσι, το διδυμάκι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέει. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω, και το αναφέρει ο μεγάλος ποιητής μας, ο Ελίτης, ο νομπελίστας, ξέρανε ότι ο άνθρωπος είναι ο μικρός, ο μέγας, αλλά γίνεται μέγας όταν θα ξεπεράσει την αυστηρή βιολογική του απλά υπόσταση και θα αποκτήσει αυτοσκοπούσα συνείδηση που σημαίνει γνώση του γίγνεσθε γύρω-γύρω και στον εαυτό του και σε σχέση με τους άλλους και στο περιβάλλον και θα τις μετουσιώσει σε αξίες. Όσον αφορά τώρα, μία τελευταία κουβέντα. Πώς μπορούσε, μισό λεπτάκι, γιατί είπατε κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Πώς θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να ξεπεράσει την βιολογική του οντότητα στην προκειμένη περίπτωση? Με το να κάνει να φτάσει σε αυτό που εδώ είναι η πρώτη φορά που έχω μια αντίρρηση με την. Εντάξει, δεν μπορείτε να συμφωνείτε με όλα. Ναι, ακούστε με. Ο Έλληνας θα ήταν απαράδεκτο, δηλαδή μπορούσε να το κάνει, αλλά θα ήταν κατακριτέος, θα ήταν ένας Αλκιβιάδης, θα ήταν ένας Ανταλκίδας. Ένα λεπτάκι. Ξανά μου δημιουργείτε ένα ερωτηματικό. Ποτέ δεν θα έλεγε το συμφέρον. Ένα λεπτάκι, μου, κυρία Τζάνη, παρακαλώ. Ο Έλληνας με την έννοια του κατοίκου της τότε εποχής ή ο Έλληνας με την έννοια της σημερινή, να διακρίνουμε πράγματα. Μιλώ πάντα για την εποχή εκείνη. Ωραία. Άρα λοιπόν, σαν Έλληνα ορίζεται ποιον της εποχής εκείνης? Τους ανθρώπους που μιλούν την ελληνική γλώσσα, έχουν το αξιακό σύστημα το ελληνικό, έχουν το ίδιο, έχουν όμεμον, ομόθρησκον, ομότροπον, που σημαίνει παραδόσεις, καταστάσεις. Μάλιστα. Και έχουν και επίγνωση ότι αυτοί ανήκουν σε αυτή την, ανεξάρτητα με το πώς ονομάζονται. Θέλω λοιπόν να πω ότι μία άλλη πρόταση, χωρίς να λέω ότι είναι η μόνη, μπορεί να ισχύουν και όλα αυτά που λέχθηκαν και ίσως και ακόμα περισσότερα που δεν τα γνωρίζουμε. Προφανώς. Γιατί έχουν χαθεί οι πηγές. Αλλά μία που θέλω να καταθέσω είναι, ξεχνάμε ότι μαζί με τις άλλες αιτίες, ότι τα μυστήρια ήταν δημιούργημα της περίοδου που είχαμε μητριαρχία στην Ελλάδα. Εκεί είχαμε τη Μεγάλη Θεά, όπως και αν ονομαζόταν. Αυτό που λέει ο Προμηθέας με τα χίλια σου ονόματα, μα πάντα μία, έτσι στον Προμηθέα Δεσμότη. Λοιπόν, όταν περάσαμε στην Πατριαρχία, επειδή ήταν αναγκαίο λόγω των μεταβολών που υφίστανται και του ήταν τρομακτική η ζωή τότε για συγκεκριμένους λόγους, για μια περίοδο. Λοιπόν, εκεί έπρεπε αυτή η γνώση να παραμείνει. Γιατί μην νομίζετε ότι παρόλο που κατάφεραν οι γυναίκες να κρατήσουν τα ιερά, οι αίριες, και την ικανότητα της επίγνωσης του μέλλοντος, επεξεργαζόμενη δεδομένα, όπως επίσης Μανδία. Και τα κλειδιά. Ναι. Και τα κλειδιά. Θυμηθείτε στην Αθήνα, τα κλειδιά στην Αθήνα τα είχαν οι γυναίκες, δεν τα είχαν οι άνδρες. Οι άρενες, για να μπορέσουν να δώσουν ένα ομόλογο στη Μεγάλη Θεά, κατακερματίζουν τη Μεγάλη Θεά
στην ουράνια Αφροδίτη, τη μήτρα που γεννά κόσμους, το σύμπαν, ναι, στην Άρτεμη που είναι η προστάτης και η παραγωγός των πλασμάτων του βουνού και του λόγκου και αδελφή του Θεού του Φωτός, δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί αυτά για να υπάρξουν πρέπει να έχουν στην Δήμητρα των πλασμάτων που είναι η κατά κύριο λόγο, ας πούμε, ενσάρκωση, ναι, ναι, της Μεγάλης Θεάς, και στο ομόλογο της Αφροδίτης, δηλαδή την Αθηνά, η οποία είναι η μήτρα που γεννά τους κόσμους της επίνοιας, δηλαδή τέχνη, επιστήμη, φιλοσοφία, όλη την επίνοια. Και αυτό δεν καταδέχεται, δεν καταδέχονται οι άντρες να το δώσουν στις γυναίκες γι' αυτό και γεννιέται από το κεφάλι του Δία. Το Αθηνά. Η Αθηνά λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί μας βάζετε συνεχώς νέα δεδομένα. Έτσι πρέπει να είναι η συζήτηση. Λοιπόν, αμέσως μετά πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, γιατί έχουμε ένα ακόμη ρεπορτάζ το οποίο μας δίνει τις βάσεις για την σύγχρονη ψυχολογία και πώς αυτή η ψυχολογία έχει σίγουρα σχέση με το παρελθόν και μάλιστα με τα αρχαία μυστήρια. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις.